Στασίου. Προσπίση, πιέζεται από τον Άλβες. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει offside. Για να δούμε τον Πριτζίτο. Σουτάρι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ομάδα της αναγέννησης, με τον Βέσλεμ να είναι ο σκόρερ τελικά. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ομάδας της Πάφου. Αυτή τη φορά το σημειάκι έμεινε κάτω. Ο Βέσλεμ δεν λάθεψε στο τέτα-τέτ με τον πάνω τον Κωνσταντίνου. Όμως λίγο πριν από το τέλος, ο Άλβες. Στο 74ο λεπτό ξανά. Κανένα offside. Κανένα offside. Αυτή τη φορά ο βοηθός αφήνει το παιχνίδι και ο Βέσλε με μονοκόμμα το σουτ με το δεξί νικάει τον πάνω τον Κωνσταντίνου. Δεν προλαβαίνει ο Μακρύς να τον σταματήσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Πάνος Κωνσταντίνου. Η αναγέννηση παίρνει πολύ καλή. Πολύ ωραία με εξωτερικό φάλτσο για τον Βέσλε, ο οποίος με μονοκόμμα το δεξί.